Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από ένα νεαρό φίλο, ο οποίος μου έγραψε ότι αυτός είχε αποφασίσει να χωρίσει, αλλά δεν είναι καλά και νομίζω ότι έχει πάθει κατάθλιψη από το χωρισμό. Κυρία Θέκλα, θέλω να κάνετε ένα βίντεο για τους ανθρώπους που εκείνοι επιβάλλουν το χωρισμό επειδή πρέπει, αλλά πονάει και πονάει πολύ. Αλλά πρέπει. Θέλω να μας εισηγηθείτε τρόπους αντιμετώπισης και σας ευχαριστώ πολύ. Και λέει, νομίζω θα καταλάβετε, εσείς είναι η δουλειά σας. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει το χωρισμό επειδή πρέπει. Δεν ρώτησα περισσότερα το φίλο, στο Instagram μου έστειλε αυτή την ερώτηση. Θεωρητικά βίντεο, από ό,τι βλέπετε, κάνω από ερωτήσεις που έρχονται στα social media ή στα σχόλια στα βίντεο, γιατί είναι πιο εύκολο για μένα να μιλήσω γενικά παρά να αναλύσω μια συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία μπορεί να μην αφορά και όλους. Αυτό προτιμώ τελευταίως περισσότερο τα θεωρητικά βίντεο. Περίπτωση στην οποία, λέει, κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να χωρίσει. Το πρέπει έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Πρέπει. Το πρέπει σημαίνει ότι ίσως να μην είναι κοινωνικά αποδεκτή αυτή η σχέση. Το πρέπει μπορεί να σημαίνει ότι ίσως έχει γίνει κάτι μέσα στη σχέση, το οποίο να καθιστά για το πρόσωπο που παίρνει την απόφαση να χωρίσει τη σχέση αδιέξοδη. Μπορεί να πρέπει να χωρίσει κάποιος γιατί, για παράδειγμα, οι γονείς του δεν αποδέχονται την επιλογή του ή την επιλογή της. Μπορεί κάποιοι άλλοι να πρέπει να χωρίσουν γιατί μπορεί να υπάρχουν εμπόδια ανυπέρβλητα, όπως τα βλέπουν, στη συνέχιση της σχέσης τους. Ένα παράδειγμα έτσι πολύ συχνό που είχαμε παλαιότερα στην Κύπρο ήταν με τους ανθρώπους που έχουν το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας Β. Δηλαδή αυτοί που είναι φορείς μεσογειακής αναιμίας Β, όταν προχωρούν για να παντρευτεί στην εκκλησία στην Κύπρο, σου ζητάνε αναλύσεις αίματος ότι δεν είναι και οι δύο φορείς της μεσογειακής αναιμίας Β. Γιατί αν είναι και οι δύο φορείς της μεσογειακής αναιμίας Β, έχουν 25% πιθανότητα να γεννήσουν παιδί με μεσογειακή αναιμία, που είναι μια χρόνια πάθηση που δεν έχει θεραπεία. Δεν έχει ίαση. Έχει θεραπεία, δηλαδή τις τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά δεν έχει ίαση. Και έτσι θυμάμαι και νεότεροι ότι ερχόντουσαν συχνά στη γνώση μου περιστατικά, στο οποία δύο παιδιά που ήταν ερωτευμένα, δύο νεαροί άνθρωποι που ήθελαν να προχωρήσουν να φτιάξουν οικογένεια μαζί, λίγο πριν από το γάμο, κάνοντας τις αναλύσεις αίματος, να ανακαλύπτουν ότι είναι και οι δυο φορείς της μεσογειακής αναιμίας Β και να πρέπει να πάρουν την επιλογή να χωρίσουν. Φυσικά στη σημερινή εποχή υπάρχουν τα ιατρικά μέσα, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να μην προχωρήσει μια τέτοια σχέση. Για παράδειγμα, υπάρχει η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δηλαδή να γίνει εξωσωματική γονιμοποίηση σε ένα ζευγάρι που έχουν και είναι και οι δύο φορείς ενός γονιδίου και να επιλεγούν τα υγιή έμβρια να φυτευτούν στη μήτρα. Γιατί η άλλη επιλογή που είχαν τα ζευγάρια παλαιότερα ήταν να προχωρήσει η εγκυμοσύνη και όταν ήταν γύρω στις 16 εβδομάδες να γίνεται παρακέντηση και να έχει μετά την επιλογή ο γονιός είτε να τερματίσει την εγκυμοσύνη στον 4ο μήνα είτε να την προχωρήσει και για να γεννηθεί ένα παιδί με μια τόσο σοβαρή ασθένεια όπως τη θαλασσεμία. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου πρέπει, φίλε. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου πρέπει. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι όταν μια σχέση τελειώνει προτού ολοκληρωθεί, προτού κλείσει τον κύκλο της, όταν μια σχέση τελειώνει βία και μπαίνουν τα πρέπει μπροστά και όχι τα θέλω, που τα θέλω έχουν να κάνουν με την καρδιά και με τα συναισθήματα μας, που η καρδιά μας και τα συναισθήματα μας είναι που εμπλέκονται στην ερωτική διαδικασία, ενώ το πρέπει έχει να κάνει με τη λογική μας και με τις εντολές της κοινωνίας, της ευρύτερης οικογένειας κτλ. Όταν λοιπόν τελειώνει μια σχέση, όχι επειδή θέλεις να τελειώσει, όχι επειδή σου τελείωσε, όχι επειδή ξενέρωσες, όχι επειδή
εξάντλησες όλα τα περιθώρια για να δουλέψει αυτή η σχέση και δεν δούλεψε, αλλά τελειώνει ενώ έχεις συναισθήματα, ενώ είσαι ερωτευμένος, ενώ είσαι ερωτευμένη, αλλά πρέπει να την τελειώσεις, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματα, τα αρνητικά και τα τραυματικά που αναπόφευκτα βιώνεις. Όταν χωρίζεις από ένα άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος, είναι σαν να κόβεις το χέρι σου, εθελούσια, παίρνεις ένα τσεκούρι, αν θα μπορούσε να το πει κάποιος μεταφορικά, και χάνεις ένα μέλος του σώματός σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και παρόλο που πάρα πολλές φορές κάνουμε εδώ πέρα τα βίντεο ξεκόλλα για το κόλλημα, υπάρχει ολόκληρο playlist για το κόλλημα, υπάρχει άλλο ολόκληρο playlist με τίτλο «Πρέπει να χωρίσω». Παρόλο που πολλές φορές τα λέω και εγώ από εδώ, ξεκολλήστε επιτέλους. Άμα είναι δυσλειτουργική μια σχέση, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει. Μην ταλαιπωρήστε, μην βασανίζεστε. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν συναισθήματα ερωτικά προς ένα άλλο άνθρωπο, όταν είμαστε συνδεδεμένοι με ένα άλλον άνθρωπο ερωτικά και βία αποσυνδεθούμε, τότε ο πόνος είναι βαθύς. Το πένθος είναι σοβαρό. Είναι σαν να χάνεις άνθρωπο. Είναι σαν να πεθαίνει ένας άνθρωπος και το χάνεις από τη ζωή σου. Και μάλιστα κάποιος έλεγε πρόσφατα από εσάς στα σχόλια, κάποιος έγραφε ότι μα το θάνατο είναι πιο εύκολο ίσως να τον αντιμετωπίσεις, γιατί ξέρεις ότι τελείωσε, ότι πέθανε, ο άλλος έφυγε από τη ζωή και δεν είναι μαζί σου επειδή έχει φύγει από τη ζωή. Αν όμως έχεις χωρίσει από κάποιον ή τον έχεις χωρίσει κάποιον ή κάποιον επειδή έτσι πρέπει, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, επειδή ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, είναι στη ζωή, αλλά εσύ ή αυτός έχει αποφασίσει, ή αυτή έχεις αποφασίσει ή έχετε αποφασίσει να μην είστε μαζί. Και είναι πολύ φυσιολογικό, ειδικά το πρώτο διάστημα μετά που γίνεται ένας βίαιος χωρισμός, ένας ξαφνικός χωρισμός, τα συναισθήματα να είναι εξαιρετικά αρνητικά και να τα βιώνει ο άνθρωπος σαν κατάθλιψη. Τα στάδια του πένθους είναι πέντε. Άρνηση, θυμός, πώς το λένε το άλλο αυτό που συζητάς με τον εαυτό, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή. Πρόσφατα είδα από κοντά ένα αγαπημένο μου πρόσωπο να περνάει αυτά τα στάδια. Ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο, μια φίλη μου, η οποία ήταν μέσα σε μια σχέση, η οποία πήγαινε καλά, η ίδια την ένιωθε ότι πήγαινε καλά, ήταν μαζί 3 χρόνια, η ίδια ένιωθε πολύ ερωτευμένη, ένιωθε ότι είχε βρει τον άνθρωπό της, το μοιραζόταν με τις υπόλοιπες στην παρέα ότι είμαι πολύ καλά και βρήκα επιτέλους τον άνθρωπο που νιώθω ότι ταιριάζουμε σε όλα τα επίπεδα, και ανυπομονούσε να τον δει, ανυπομονούσε να περάσει χρόνο μαζί του. Και γενικά νιώθε πάρα πολύ αισιόδοξη για τη σχέση τους και την έβλεπε ως μια σχέση ζωής. Πριν 2-3 μήνες, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει η ίδια, αυτός της είπε ότι θέλει λίγο χρόνο να σκεφτεί. Και στο λίγο χρόνο να σκεφτεί, μετά από 2-3 εβδομάδες, της ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, χωρίς να της πει κιόλας γιατί δεν ήθελε να είναι μαζί. Πραγματικά δεν ξέρουμε γιατί δεν ήθελε να είναι μαζί. Και αυτό την είχε πονέσει πάρα πολύ τη φίλη μου, γιατί έλεγε, αν ξέρω κάποιο λόγο ρε παιδί μου, ας μου πει ότι έκανες το τάδε και αυτό που έκανες με έχει ενοχλήσει, ή έχεις αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά σου που δεν το αντέχω, ή έπρεπε να χωρίσουμε για τον άρφα λόγο, για τον βήτα λόγο, για τον γάμα λόγο. Της είπε ότι δεν είμαι καλά ψυχικά και πρέπει να χωρίσουμε, αυτό της είχε πει. Και θυμάμαι ότι ήταν σε μεγάλη απόγνωση τον πρώτο καιρό. Πραγματικά μιλάω για άλλο περιστατικό. Μην θεωρήσει κάποιος ότι μιλάω για το δικό μου το χωρισμό που προέκυψε 4 μήνες πριν. Είναι εντελώς άλλη περίπτωση. Αν ήταν να μιλήσω για το δικό μου χωρισμό, θα είχα κανένα πρόβλημα να μιλήσω ανοιχτά και ήδη έχω μιλήσει στο παρελθόν. Λοιπόν, το πρώτο διάστημα, εγώ ένιωθα τη φίλη μου ότι δεν ήταν καλά και δεν το έλεγε. Δεν έλεγε κάτι. Δηλαδή, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε, ή όταν απαντούσε στο τηλέφωνο ήταν πολύ χαμένη, ήταν αφηρημένη, της έλεγα έχεις κάτι, μου λέει όχι, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση μου λέει θα σου πω την αλήθεια, έχει 2 εβδομάδες που μου έχει πει να χωρίσουμε, αλλά δεν το είπα σε κανέναν, δεν το είπα ούτε στους γονείς μου, δεν το είπα ούτε σε άλλους φίλους μας, γιατί θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει γνώμη.
ήταν έτσι ένα πάρα πολύ έντονο αρνητικό συνέστημα αυτό, ότι μου λέει σαν να και ήμουνα στα ουράνια και ξαφνικά κάποιος μου έκοψε τα πόδια μου, σαν να και ήμουνα σαν ένας χαρταετός ψηλά και μου έκοψαν το σκοινί. Ήταν απαρηγόρητη. Προσπάθησα να τη βοηθήσω να νιώσει καλύτερα. Το μόνο πράγμα που ήθελε να κάνει στην αρχή ήταν να λέει πώς νιώθει, να λέει ότι νιώθει άσχημα και προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει ίδια κάποιους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος με τον οποίο ήταν μαζί 3 χρόνια αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση τους. Προσπάθησε να σκεφτεί μήπως του συνέβαινε κάτι άλλο, μήπως ξέρω εγώ είχε κάποια ασθένεια και που δεν της την είπε. Εγώ της είπα ψυχασθένεια μαλαθάκι. Πλάκα κάνω. Εγώ της είπα ότι μάλλον αυτός ο λόγος για τον οποίο θέλει να χωρίσει δεν θέλει να σου τον πει, γιατί μπορεί να νομίζει ότι θα θυμώσει άμα σου τον πει ή δεν του συμφέρει να τον πει. Δεν ήθελε να πούμε τίποτα αρνητικό γι' αυτόν, ούτε εγώ. Μετά το έμαθαν και άλλες φίλες. Δεν ήθελε κανείς να πει κάτι γι' αυτόν. Κανείς να πει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, στα καλά καθούμενα, χωρίς καυγάδες, χωρίς τίποτα, ξαφνικά να τελειώσει αυτή η σχέση. Δεν ήταν, ας πούμε, όπως το δικό μου το χωρισμό που είχαμε κάποιους καυγάδες οι οποίοι οδήγησαν τελικά στο χωρισμό. Δεν ήταν εκείνη. Ήταν ζευγάρι που δεν είχαν καυγάδες. Και το να μην έχεις καθόλου καυγάδες πάλι δεν είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, η κοπέλα πέρασε μια φάση στην οποία ούτε έτρωγε ούτε έπινε, δεν κοιμόταν. Στην αρχή προσπαθούσε να μάθει, προσπαθούσε να μιλήσει μαζί του, να επικοινωνήσει μαζί του. Η άλλη της έλεγα μην τον παίρνεις τηλέφωνο, της έλεγα παίρνε τον, μίλα μαζί του, πες του αυτά που νιώθεις. Και στο τέλος κάποια στιγμή αυτός της είπε ξεκάθαρα τελείωσε. Τότε είχε πέσει στον πιο μεγάλο μαρασμό, γιατί δεν περνούσε τίποτα από το χέρι της για να μπορέσει να ανατρέψει την απόφαση. Τότε άρχισε διαπραγμάτευση μέσα της, δηλαδή άρχισε να λέει μήπως φταίει το τάδε που είχα κάνει πέρσι, μήπως φταίει, ξέρω εγώ, η τάδε απόφαση που είχα πάρει όταν μου είχε πει να πάμε μαζί διακοπές και εγώ του είπα δεν μπορώ γιατί έχω την εργασία μου ή το ένα ή το άλλο κλπ. Και εγώ την έβλεπα ότι στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης του γεγονότος έβαζε και τον εαυτό της σε μοίρα μειονεκτική, δηλαδή έπαιρνε τρόπον την απάνω της όλη την ευθύνη. Και μετά, στους 2 μήνες περίπου, άρχισε σιγά σιγά να νιώθει καλύτερα και όταν έμαθε κάποια γεγονότα, όταν έμαθε για παράδειγμα κάποιες κινήσεις που έκανε ο πρώην της προτού χωρίσουν και κάποιες άλλες κινήσεις που έκανε μετά που χώρισαν, το αποδέχτηκε ότι τελείωσε. Και τώρα είναι καλύτερα. Δεν λέω ότι είναι και στα καλύτερά της, δεν λέω ότι είναι στα high της, αλλά είναι καλύτερα. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι χρειαζόταν να το χρόνο, το πένθος για να ολοκληρωθεί. Της έχω πει να κάνει και ψυχοθεραπεία, έχει ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία. Μου είπε ότι στη ψυχοθεραπεία έχει προτιμήσει να πάει από την αρχή, δηλαδή να μην μιλήσει για τη σχέση, να ξεκινήσει από τα παιδικά της χρόνια, την πρώτη φορά πάει σε ψυχολόγο και να ξεκινήσει να κάνει μία αναδόμηση του εαυτού της, έτσι το έχει ονομάσει. Εντάξει, αν ξεκινάς στα 30 να πας σε ψυχολόγο για πρώτη φορά, σίγουρα έχεις και πάρα πολύ ενθουσιασμό και θες να κάνεις και όλη τη δουλειά με τον εαυτό σου που θα μπορούσες να έχεις κάνει αν πήγαινες και νωρίτερα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που στα 40 πάνε για πρώτη φορά σε ψυχολόγο, στα 50 κλπ. Λοιπόν, φίλε, σου είπα αυτή την πρόσφατη ιστορία με τη φίλη μου για να σου μιλήσω για τον κύκλο του πένθους. Ο κύκλος του πένθους είναι αυτός. Στην αρχή μπορεί να αρνείσαι την πραγματικότητα, μετά μπορεί να θυμώνεις. Αν είσαι εσύ που έχεις πάρει την απόφαση να χωρίσεις, να θυμώνεις με τον εαυτό σου ή να θυμώνεις με το τέρι σου γιατί έχει κάνει κάποια πράγματα που σε οδήγησαν στο να πάρεις την απόφαση να χωρίζουν, να χωρίσετε, ή να θυμώνεις με την κοινωνία ή με τους γονείς σου ή με τους κανόνες ή με τα πρέπει που σε έκαναν να χωρίσετε. Η θλίψη και η κατάθλιψη είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα. Τώρα εσύ βρίσκεσαι στην κατάθλιψη από τη γράφη, στη φάση της κατάθλιψης. Η επαναδιαπραγμάτευση έχει, η διαπραγμάτευση έχει να κάνει με το να σκέφτεσαι αν έκανα το τάδε δεν μπορεί να μην γίνονταν αυτό, αν δεν έκανα το τάδε δεν μπορεί να μην γίνονταν αυτό, να σκέφτεσαι διάφορα υποθετικά σενάρια μέσα στο μυαλό σου στα οποία θεωρητικά και φαντασιακά να υπερβαίνει στο χωρισμό και η αποδοχή έρχεται εκεί που το παίρνεις απόφαση ότι αυτό ήταν, η σχέση μου τελείωσε, τη θάψαμε
και σταματούμε να την πενθούμε. Από το χρονικό διάστημα που θα διαρκήσει το πένθος εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια που ήταν η σχέση, δηλαδή μια σχέση 3 χρόνων μπορεί να θέλει και 6 μήνες και 7 μήνες και 8 μήνες κάτι να το ξεπεράσει. Σας είπα, η φίλη μου νιώθει απλώς καλύτερα, μπορεί να έρθει και πιο νωρίς. Από την ποιότητα της σχέσης, αν η σχέση είχε πολλά προβλήματα, είναι πολύ πιο εύκολο να το ξεπεράσει κάποιος, γιατί μετά που θα χωρίσεις, ευκολύνεται η ζωή σου, διευκολύνεται η ζωή σου, φεύγει η τοξικότητα, φεύγει η συγκρουσιακή φάση από τη ζωή σου και νιώθεις καλύτερα. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες πόσο καιρό θα πάρει το πένθος και σίγουρα παίζει ρόλο αν κάνεις και ψυχοθεραπεία. Αν κάνεις ψυχοθεραπεία, θα έχεις την ενδυνάμωση και την ψυχολογική στήριξη για να τελειώσει το πένθος γρηγορότερα. Τώρα, θα πω κάτι τελευταίο πρωτού κλείσω και ελπίζω να μην σε μπερδέψω. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι χώρισαν επειδή έπρεπε να χωρίσουν. Από μια μοναδική σχέση, την οποία δεν ξαναβρήκαν μετά. Όταν άκουσαν την κοινωνία που τους έλεγε «Μα θα πας να κάνεις σχέση με άτομο του ίδιου φύλου, ενώ η κοινωνία δεν αποδέχεται την ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα, ή θα πας να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερός σου 5 χρόνια, 10 χρόνια ή 15 χρόνια, ενώ η κοινωνία δεν το αποδέχεται». Ή θα πας να προχωρήσεις, να είσαι σε μια σχέση ζωής με έναν άνθρωπο που έχει άλλη εθνικότητα, άλλη κουλτούρα, άλλο θρήσκευμα και αυτό θα είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικογενειακό. Αν αυτό που έχεις κάνει, που έχεις αποφασίσει εσύ να τερματίσεις αυτή τη σχέση, έχει να κάνει με κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις και όχι με τη σχέση αυτή καθ' αυτή, ίσως γι' αυτό να πονάς τόσο πολύ. Και ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείς. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν μετανιώσει, που τερμάτισαν σχέση η οποία ήταν καλή στα υπόλοιπα επίπεδα, αλλά είχε θέμα όσον αφορά τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Γιατί όταν μεγαλώσουμε και όταν φάμε τα μούτρα μας καλά-καλά, γιατί και εσύ νεαρός είσαι, θα καταλάβουμε ότι πράγματα τα οποία μας έγνοιαζαν τόσο πολύ στη δεκαετία των 20, στη δεκαετία των 30, στα 50, στα 40, στα 60 δεν μας νοιάζουν. Όμως, αν υπάρξει πραγματική αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων, έστω και αν χωρίσουν λόγω κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, μπορεί αργότερα στη ζωή να συναντηθούν. Δηλαδή μπορεί να... Και έτσι πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που γράφω τώρα, το οποίο μιλάει για μια τέτοια ιστορία. Δύο ανθρώπων που γνωρίστηκαν σε μια φάση της ζωής τους που δεν μπορούσαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να υποστηρίξουν τη σχέση τους και βρέθηκαν αργότερα. Αυτά είχα να πω. Καλή δύναμη σε όσους βρίσκονται σε διαδικασία πένθους μετά από χωρισμό. Να σας πω και για μένα, τώρα είμαι στους 4 μήνες σχεδόν μετά από το χωρισμό. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, ναι, σχεδόν 4 μήνες. Είμαι πολύ καλύτερα. Θυμάστε ότι ο πρώτος καιρός ήταν πολύ δύσκολος. Ο πρώτος 1-1,5 μήνας ήταν πολύ βαρύς, δηλαδή περνούσα την κατάθλιψη, τη φάση της κατάθλιψης. Με πολλή προσπάθεια, με την ψυχοθεραπεία που πηγαίνω κάθε Σάββατο, με τη δική σας την αγάπη, με την εργασιοθεραπεία, με τη συγγραφή του καινούριου βιβλίου κλπ. Είμαι αρκετά καλύτερα. Και είμαι πολύ καλύτερα σε σημείο που σκέφτομαι ότι ίσως να έπρεπε να είχε γίνει πιο νωρίς αυτό. Αλλά στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Δηλαδή, δεν βιώσεις κάτι, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι και δεν μετανιώνουμε φυσικά για το γεγονός ότι δώσαμε χρόνο, ενέργεια, αγάπη σε μια σχέση. Ίσα ίσα, βιώνοντας μια σχέση, μεγαλώνουμε, οριμάζουμε και ερχόμαστε πιο κοντά στον εαυτό μας, στους ανθρώπους και στο Θεό, θα έλεγα. Είναι όλα αυτά διαδικασίες ορίμανσης. Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσεις ένα ξαφνικό χωρισμό, είτε εσύ έχεις πάρει την απόφαση, είτε ο άλλος έχει πάρει την απόφαση. Δεν είναι όμως και κατόρθωτο. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο ρεαλισμός, να πεις τι έχω στα χέρια μου τώρα, τι έχω, μπορώ, έχω ένα χωρισμό. Αυτός ο χωρισμός μπορεί να ανατραπεί, υπάρχουν τα δεδομένα να ανατραπεί.
Αν υπάρχουν τα δεδομένα να ανατραπεί, να το δοκιμάσω. Μαζί με τον άλλον, αν θέλει και ο άλλος δηλαδή. Αν δεν μπορεί να ανατραπεί, θα σκάσω και θα κολυμπήσω. Σκάσε και κολύμπα που, όπως έγραψα στο βιβλίο, γράφει στο βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Δηλαδή, να, η αποδοχή της πραγματικότητας, ρεαλιστικά και γνωστικά τουλάχιστον, να συνειδητοποιήσω ότι ναι, χώρισα, τελείωσε, με χώρισε, την χώρισα, τον χώρισα, τελείωσε, τελείωσε. Δεν σκέφτομαι πώς να τα ξαναβρω. Σκέφτομαι πώς να ξεπεράσω το γεγονός ότι χώρισα. Και όσο πιο νωρίς το πάρουμε απόφαση ότι χωρίσαμε και ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το γεγονός, τόσο πιο εύκολο θα γίνει αυτό και πιο γρήγορο. Και επίσης δεν πιέζουμε τον εαυτό μας, δεν βιάζουμε τον εαυτό μας για να μπούμε σε άλλες σχέσεις νωρίς, σε άλλες καταστάσεις, γιατί έχει και τη χρησιμότητα του το στάδιο του πένθους. Έχει και τη χρησιμότητα του. Τα στάδια του πένθους έχουν και τη χρησιμότητα τους στο να μας καθαρίζουν την ψυχή από οτιδήποτε έχουμε βιώσει αρνητικό μέσα σε μια σχέση και να μας δώσουν την ευκαιρία να τα ξαναβρούμε με τον εαυτό μας. Άρα ψάχνουμε στη σχέση με τον εαυτό μας να βρούμε τη χαρά και την αγάπη αμέσως μετά από ένα χωρισμό. Δεν πάμε σε σχέση rebound, όπως λέμε, rebound relationship. Πώς τη λέτε στα ελληνικά, σχέση ανάκαμψης. Δεν πάμε σε σχέση ανάκαμψης. Η σχέση ανάκαμψης στην οποία χρειάζεται να εστιαστούμε είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Την αγάπη μου σε όλους όσους βιώνουν δυσκολία μέσω χωρισμού, λόγω χωρισμού. Κοιτάξτε λίγο αυτά τα πρέπει και τα θέλω. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε τόσο πολύ φοβισμένοι από τους κοινωνικούς κανόνες, να κοιτάζουμε και λίγο περισσότερο την ουσία των πραγμάτων. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Φιλιά!